Φίλες μου και φίλοι μου, σας καλωσορίζω σε αυτό το θεόστραβο πλάνο, αλλά είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω διότι έχω στηρίξει το τρίποδο πάνω στον καναβέ που υπάρχει μπροστά μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για να βλέπεις τόσο σύντομα βίντεο, ένα πράγμα μπορεί να συμβαίνει. Έχει έρθει η μητέρα μου από το χωριό και με βοηθάει με το μωρό. Και εγώ αποφελήθηκα λίγο την ευκαιρία και θα αποφεληθώ βασικά αυτή την ευκαιρία για να γυρίσω όσο περισσότερα βίντεο μπορώ. Επομένως, να είναι καλά κυρία Βαΐτσα. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε πρώτες εντυπώσεις. Ξέρω τι παράξενο, τι περίεργο, τι πρωτότυπο. Αλλά πάλι μαζεύτηκαν αρκετά πραγματάκια προκειμένου εγώ να μπορέσω να καθίσω να κάνω έτσι ένα τέτοιο είδους βίντεο και να σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις. Λοιπόν, τι φορώ στο πρόσωπό μου και γιατί είμαι τόσο τρομακτική. Πρόκειται για αυτήν εδώ πέρα τη μάσκα, η οποία είναι από εταιρεία 7 Days, είναι νέα στην Ελλάδα και θα σας έχω εννοείται όλες τις πληροφορίες κάτω στο κουτάκι περιγραφής, η οποία ουσιαστικά περιέχει δύο μάσκες. Η πρώτη είναι για να τη βάλεις 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το μακιγιάζ σου σε καθαρό πρόσωπο, γιατί προετοιμάζει το δέρμα σου να δεχθεί το μακιγιάζ. Είναι κάτι σαν μια μάσκα primer. Η δεύτερη μάσκα, η οποία φυσικά δεν είναι ακόμα ανοιχτή, είναι για μετά το μακιγιάζ, όταν θέλεις τέλος πάντων να ξεβαφτείς. Φέρει το pH και όλα αυτά τέλος πάντων που έχουν αποσυντονιστεί και αποδιοργανωθεί από το μακιγιάζ που φορούσε όλη την ημέρα. Σχετικά με τη μάσκα που βάζεις μετά το μακιγιάζ θα σας κάνω update στο κουτί περιγραφής. Προς το παρόν έχω να σου πω ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία αυτή η πρώτη που είναι ουσιαστικά για το primer και έχει μια πάρα πολύ έτσι ευχάριστη ανοσογονητική δροσερή αίσθηση. Και μόλις αφαίρεσα τη μάσκα, η οποία μου έχει αφήσει πάρα πολύ προϊόν πάνω στο πρόσωπο, θα αφήσω λίγο φυσικά και με λίγο μασαζάκι τέλος πάντων να κάνει τη δουλειά του. Έχω να σου πω ότι γενικά τα χείλη μου πάντα είναι σε μια κακή κατάσταση. Όσες φορές με έχετε διάβαφη και έχω και ρωτήσει συχνά τι έχουν τα χείλη σου, τα χείλη μου παιδιά δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν. Έχω αυτά τα προβλήματα στα χείλη μου και γενικά με ψωρίες, διάφορα δερματικά πάρα πολλά χρόνια. Πήγα σε ένα δερματολόγο που λέτε. Μου έκανε μια διάγνωση, να μην πω τώρα πολλά πράγματα, αλλά ήθελα να με ξεπετάξει. Δεν μου άφησε καν να της πω το θέμα που εγώ τουλάχιστον έχω, μπας και μπορέσει να μου κάνει καλύτερη διάγνωση. Μου έγραψε δύο αλυφές, άρχισα εγώ να τις εφαρμόζω. Με αποτέλεσμα, ενώ είχα ένα μικρό σημαδάκι εδώ πέρα που ουσιαστικά ήταν η μόλυνση ή ό,τι είναι τέλος πάντων, έχει επεκταθεί παιδιά τριγύρω. Βλέπετε την κατάσταση. Οπότε τέλος πάντων ζητώ συγγνώμη για αυτό το θέαμα. Αυτό που έχω να πω σε πρώτη βάση είναι ότι η μάσκα έχει αφήσει μια τρομερή αίσθηση στο πρόσωπο, γιατί νιώθω πραγματικά ότι με έχει βάλει κάποιος κάπου και με έχει ποτίσει με βιταμίνες. Πρέπει να βγάλω το μουστάκι μου. Το πρώτο που θα βάλω στο πρόσωπό μου ως δεύτερο primer, γιατί ουσιαστικά με τη μάσκα το λες και είσαι καλυμμένη από primer, είναι από εταιρεία Beauty Creations και πρόκειται για ένα Glow Primer Oil, το οποίο είναι ενυδατικό αλλά δεν θα σου κάνει λιπαρή την επιδερμίδα όπως ισχυρίζεται. Και εδώ πέρα ήρθε το σημείο που εγώ θα έπρεπε να έχω προνοήσει να τα έχω κόψει αυτά για να μην αργώ, αλλά φυσικά δεν το έκανα. Έχω σίγουρα δοκιμάσει πολύ πιο λεπτόρευστα και πιο απορροφητικά λαδάκια από το συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά η αίσθηση που μου αφήνει είναι τρομερή. Δεν ξέρω αν θα βολέψει λιπαρές επιδερμίδες. Πήγα στα Photo Center πρόσφατα και πήρα κάποια πράγματα τα οποία τα έχω συγκαταλέξει και σε αυτό το βίντεο. Πήρα ουσιαστικά ένα προϊόν το οποίο δεν είναι πρώτη εντύπωση σχετικά με το προϊόν, είναι πρώτη εντύπωση σχετικά με την απόχρωση αυτού του προϊόντος. Είναι από Catrice το HD Liquid Coverage. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι πολύ αγαπημένο μου. Το είχα όμως σε μια απόχρωση η οποία ήταν σκούρα για τη δική μου επιδερμίδα και τώρα είδα ότι έφεραν καινούργιες αποχρώσεις, επομένως το τσίμπησα. Όσο εφαρμόζω να σας πω ότι είναι αρκετά καλυπτικό, είναι λεπτόρευστο, είναι full matte, πιστεύω ότι είναι ιδανικό για λιπαρές επιδερμίδες και μπορεί να βολέψει άνετα και ξηρές επιδερμίδες σαν τη δική μου, αν εφαρμόσεις καλή ώρα ένα λαδάκι, ένα πολύ πολύ ενυδατικό primer ή αν δεν ασχολείσαι με primers, μια πολύ καλή ενυδατική κρέμα. Αντίστοιχα λοιπόν βρήκα και μια πολύ καλή απόχρωση στο One Drop Coverage Weightless Concealer από Catrice, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Το οποίο μου είχε σταλεί σε PR βασικά, αλλά ήταν λάθος απόχρωση, οπότε το είχα κάνει giveaway. Τώρα, μιας που βρέθηκα στα Honda Center, πήρα την σωστή, πιστεύω, απόχρωση, οπότε πάμε λίγο να εφαρμόσουμε και να δοκιμάσουμε αυτό το προϊόν. Wow! Έχει όντως μια πάρα πολύ καλή κάλυψη. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ η απόχρωση. Τρομερό. Τρομερό, νομίζω φαίνεται, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή ό,τι βλέπετε είναι σε φυσικό φως, δεν υπάρχουν τεχνητά φώτα, γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Περνάω παρακάτω, δεν γνωρίζω αν αυτό που θα κάνω θα μου καταστρέψει το μακιγιάζ, παρ' όλα αυτά πάντα αυτά τα βίντεο πρώτων εντυπώσεων έχουν ως ένα βαθμό μεγάλο ρίσκο.
θα χρησιμοποιήσω για να σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια και γενικά όπου θέλω να μου κάνει λίγο πιο σταθερό το μακιγιάζ, ένα νέο προϊόν από W7, το οποίο ονομάζεται Micro Matte Fix. Είναι αυτό εδώ. Είναι σε compact μορφή λοιπόν. Και έχω πάρει φυσικά την πιο ανοιχτή απόχρωση, η οποία είναι η Fair, η οποία δεν ξέρω άμα θα μου κάνει τη σωστή δουλειά, γιατί δεν την βλέπω και τόσο ανοιχτόχρωμη όσο ίσως εγώ χρειάζομαι. Ελπίζω τουλάχιστον να μην με σκουρίνει. Δεν με πειράζει να μην με φωτίσει, αρκεί να μην με σκουρίνει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λίγο το ταμπονάρισμα κάτω την περιοχή των ματιών και με το σφουγγαράκι μου θα αποσπάσω ποσότητα και θα πιέσω προκειμένου να εισχωρήσει η πούδρα στα σημεία που θέλω. Πολύ ωραία, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, η πούδρα δεν είναι ιδανική για την περιοχή κάτω τα μάτια σε καμία περίπτωση. Μου έχει κάνει κομμάτια και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη ήδη, διότι αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν μπορώ να το διορθώσω. Στα άλλα δε σημεία, δηλαδή όπου αλλού την εφαρμόσα, έχει καθίσει πάρα πολύ σωστά. Οπότε, αν την πάρετε, θα την πάρετε για να σετάρετε το πρόσωπό σας και όχι την περιοχή κάτω τα μάτια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε ότι μου έχει κάνει κάποιες γραμμούλες. Οπότε, για κάτω τα μάτια, no, no, no. Θα περάσω σε μια δεύτερη πούδρα, η οποία είναι ενυδατική, είναι πάλι από W7. Ονομάζεται Gotta Glow Translucent Luminous Setting Powder. Είναι αυτή εδώ. Μου φαίνεται λίγο σκούρα. Επίσης έχει μια απίστευτα πολύ ωραία καλλιντική μυρωδιά. Λοιπόν, πάω έτσι ελαφρά και ταμπονάρω. Η συγκεκριμένη πούδρα υποτίθεται θα σου δώσει λάμψη. Και θα σου σκουρίνει επίσης την επιδερμίδα που τη βλέπω, οπότε με σκουραίνει, ναι. Όμως τη δουλειά που ισχυρίζεται ότι την κάνει, την κάνει. Έχω λαμποκοπήσει αρκετά. Οκ, είναι λίγο πιο σκούρο από τη δική μου επιδερμίδα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ τραγικό. Για φρύδια δεν έχω καινούριο προϊόν, οπότε θα χρησιμοποιήσω off camera για να φτιάξω τα φρύδια μου. Τα top αγαπημένα μου, κάθε μέρα αυτά βάζω βασικά. Το πρώτο είναι το της Benefit, το Precisely My Brow, με το οποίο κάνω το περίγραμμα, και στη συνέχεια γεμίζω με το Brow Define από την εταιρεία Makeup Academy. Λοιπόν, έτοιμα και τα φρύδια και σκοπίμως δεν έχω βάλει τίποτα στο πάνω μέρος των ματιών μου, γιατί έχω ένα νέο προϊόν να δοκιμάσω. Είναι από την Technique και ονομάζεται Eye Canvas Eyeshadow Base. Υπάρχει διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, προφανώς εγώ πήρα την πιο ανοιχτή. Λοιπόν, είναι παχύρευστο, σαν κονσίλερ πολύ πολύ παχύρευστο και πάρα πολύ καλυπτικό, να το πω. Τρομερό, τρομερό φαίνεται. Περνάω τώρα στις σκιές. Έχω πάρα πολλές παλέτες, τις οποίες δεν τις έχω ακόμα δοκιμάσει. Όμως, εχθές ερωτεύτηκα μία, την πήρα και είπα να δοκιμάσω αυτή, γιατί είναι φρέσκια, φρέσκια του κουτιού που λέμε. Από W7 ονομάζεται Vivid Fluorescent and Fabulous Pressed Pigments και έχει τρεις αποχρώσεις. Μιμείται, βασικά δεν μιμείται, έχει γδάρει τις παλέτες Neon που κυκλοφόρησαν από Huda Beauty. Εγώ έχω πάρει λοιπόν την Orange και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Βασικά δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Θα πάρω πρώτα τη Mauve απόχρωση, η οποία είναι και πολύ δύσκολη απόχρωση γενικά, και θα ξεκινήσω. Τρομερό. Κοίτα τώρα που δεν μπορώ να ξέρω. Κοίτα τώρα που δεν μπορώ να ξέρω αν είναι η σκιά ή είναι η βάση που μου το έχει κάνει αυτό. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω να κάνω blending στη καμάρα του ματιού. Και το blending του είναι επικό. Απίστευτο το blending, δεν το περίμενα. Δες πως αρχίζει και ξεθοριάζει με πολύ απαλές κινήσεις, χωρίς να αφήνει κομμάτια, χωρίς να φαίνεται η σκιά ότι είναι πάτσι. Πάτσι που λέγαμε και στο χωριό. Να αφήνει τέλος πάντων κομματάκια και μπαλώματα, να το πω σωστά. Περνώ σε αυτή την απόχρωση, η οποία είναι κοραλή. Πηγαίνω εδώ για να συνεχίσω το σβήσιμο με ένα άλλο χρώμα, να το γλυκάνει λίγο. Και με ένα ακόμη πινέλο θα πάω στην πιο ανοιχτόχρωμη πορτοκαλί, έτσι λίγο πιο μουντή απόχρωση, για να τη φέρω μέχρι πάνω. Θα πάρω το στεγάκι από Makeup Revolution, το οποίο με έχει καραβολέψει. Θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω βέβαια και τη Technique, το eyeshadow base που χρησιμοποίησα, αλλά αυτό με διευκολύνει λίγο πιο πολύ. Επομένως, καλά, δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω cut crease ακριβώς, απλά λίγο καθαρίζω εσωτερικά τη γωνία,
Μόνο cut crease δεν είναι αυτό. Στην εσωτερική γωνία θα χρησιμοποιήσω σαφέστατα αυτό εδώ πέρα το πάρα πάρα πολύ έντονο σήμερι κίτρινο και θα το εφαρμόσω με τον παράμεσο. Θέλει λίγη δουλίτσα αυτό. Δεν πάβει όμως να γράφει καλά για 5 ευρώ παλέτα. Θα πατήσω σε αυτή την απόχρωση, δεν βαριέστε, θα τα βάλουμε όλα τώρα. Και θα πάω εδώ να οριοθετήσω λίγο το σημείο που ξεκινάει το σήμερ και τελειώνει το ματ. Και στην εσωτερική γωνία θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτή την πολύ έντονη απόχρωση, γιατί δεν μου κάθεται καμία άλλη να βάλω, προκειμένου να μου σχηματίσει έτσι ένα βάθος στο εξωτερικό σημείο του ματιού. Οπότε πάω με ταμποναριστές κινήσεις και γεμίζω αυτό εδώ το σημείο. Αυτό το χρώμα με έχει στείλει, φίλοι μου. Τώρα, για να μπορέσω να κάνω πιο σωστή αυτήν εδώ την ένωση, η οποία τώρα φαίνεται λίγο άκομψη, άχαρη, θα χρησιμοποιήσω ένα δεύτερο σήμερι που έχει παλέτα, το οποίο είναι αυτό εδώ. Και θα πάω από εξωτερικά προς εσωτερικά να σύρω λίγο για να κάνει αυτή τη διαβάθμιση. Συνεχίζω με το ίδιο μοτίβο έτσι και από κάτω. Παίρνω προφανώς τη μοβ σκιά από την εξωτερική γωνία να την ενώσω με την εσωτερική. Θα βάλω λίγο αυτήν και αυτήν. Σχετικά τώρα με το waterline, επειδή δεν θέλω να το αφήσω έτσι κενό, θα χρησιμοποιήσω αυτήν την απόχρωση και πιστεύω ότι κατευθείαν έχει δείξει λίγο πιο αρμονικό, τέλος πάντων, από το να μην έβαζα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα κάνω τώρα και το άλλο το μάτι off camera, γιατί θα μου τελειώσει η μπαταρία και δεν θα μπορέσουμε να δούμε τίποτα άλλο και θα επανέλθω να δούμε περισσότερα προϊόντα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να έχω ολοκληρώσει ποτέ στη ζωή μου πιο γρήγορα μακιγιάζ με τόσα πολλά χρώματα, γιατί έχω βάλει σχεδόν όλα τα χρώματα της παλέτας. Με πάρα πολύ λίγο κόπο, οπότε έχω να σου πω, δεν είμαι σίγουρη τι έκανε καλύτερη δουλειά. Είναι ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή να φταίει και το primer και η παλέτα, είτε μεμονωμένα κάποιο από τα δύο να κάνει καλύτερη δουλειά. Προς το παρόν πάντως, αυτό που βλέπω στα μάτια μου είναι πολύ έντονο, πολύ σωστό, δεν έχει κάνει καθόλου κομμάτια, ό,τι έχω πλώσει απλώθηκε πάρα πολύ ωραία, χωρίς μπαλώματα, οπότε αυτά τα δύο είναι wow. Θα προχωρήσω τώρα σε μάσκαρα. Έχω δύο μάσκαρα. Τη μία μου την προτείνατε εσείς να την πάρω και είναι και πάμφθινη, από τις πιο οικονομικές μάσκαρα που υπάρχουν. Και η άλλη είναι μία μάσκαρα της Maybelline, η οποία διαφημίζεται όλη την ώρα στη τηλεόραση και τις πήρα και τις δύο. Θα τις ανοίξω και τις δύο και θα τις δοκιμάσουμε και τις δύο. Η πρώτη είναι σε μια εξευθελιστική τιμή από Essence, λέγεται Get Big Lashes Volume Curl Mascara. Τη δεύτερη μάσκαρα ήθελα πάρα πολύ να τη δοκιμάσω, γιατί τη βλέπω συνέχεια στη τηλεόραση σε διαφήμιση και είναι, παιδιά, της Maybelline, η The Falsies Lash Lift Mascara, η οποία ισχυρίζεται ότι θα αντικαταστήσει την υπηρεσία Lash Lifting που κάνεις στα Ινστιτούτα. Οπότε περνάω πρώτα στην Maybelline, όπου θα τοποθετήσουμε σε αυτό το μάτι. Το βρουτζάκι της είναι έτσι, πιστεύω θα με βολέψει πάρα πολύ και πάμε λοιπόν να σηκώσουμε τις βλεφαρίδες. Θα δώσω μια δίκαιη εφαρμογή και στις δύο, γιατί είμαι άνθρωπος που βάζω πολλές στρώσεις μάσκαρα. Επομένως, μόλις στεγνώσω, θα περάσω μια δεύτερη. Αυτή παρόλα αυτά είναι η πρώτη στρώση. Και στο άλλο μάτι χρησιμοποιώ την Get Big Lashes από Essence, η οποία έχει ένα τέτοιο βουρτσάκι. Αυτά τα βουρτσάκια ξέρω ότι με βολεύουν πάρα πολύ. Αυτή κοστίζει 2,5 ευρώ. Είναι αστεία η τιμή της. Λοιπόν, και στις δύο είναι μία στρώση, σαφέστατα προτιμώ αυτή τη μεριά, αν και της Essence δεν μου λέρωσε το μάτι, ενώ της Maybelline μου το λέρωσε εδώ, αλλά θα πάω μόλις στεγνώσει εντελώς 100% να το αφαιρώσω πολύ προσεκτικά μια μπατονέτα. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι, αν με ρωτάς προτιμάω αυτήν προς το παρόν, στην πρώτη στρώση πάντα, θα πάω λοιπόν να συνεχίσω τη δεύτερη στρώση με την μάσκαρα της Maybelline, όπου θα τη βάλω και στη μεριά της Essence και ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα καταστρέψω όλα. Η οποία δεύτερη στρώση έχει κάνει αυτό το πράγμα στις βλεφαρίδες μου, είναι πραγματικά σαν αφοράς μια πολύ διακριτική φυσική ψεύτικη βλεφαρίδα. Έχω μια νέα παλέτα από Sunkist. Sunkist μας έχει τρελάνει με τις ωραίες συσκευασίες της, η οποία ονομάζεται Cupid's Match.
είναι και πολύ επίκαιρο γιατί τώρα κοντεύει και ο Αγίος Βαλεντίνος. Εσωτερικά λοιπόν έχει 4 pants, τα οποία από ό,τι βλέπεις είναι σε σχήμα καρδιάς, κλαίω. Και θα χρησιμοποιήσω από εδώ το bronzer προφανώς για να ζεστάνω το χρώμα της επιδερμίδας μου. Και θα χρησιμοποιήσω και ρουζ, έχει από ό,τι βλέπω μία neutral απόχρωση και πιστεύω ότι θα βολέψει πάρα πολύ τις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Λίγο εδώ μπας και κρυφτεί η ντροπή. Αυτή είναι η ντροπή. Εδώ. Αφήνω στην άκρη για λίγο την παλέτα. Θα κάνω τώρα ένα ψέκασμα από ένα νέο προϊόν το οποίο είναι της NYX, το Radiant Finish Long Lasting Setting Spray. Σχετικά με highlighter θα χρησιμοποιήσω τις Catrice το High Glow Mineral Highlighting Powder στην απόχρωση Light Infusion, είναι αυτό εδώ και έχει μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση, σαμπανιζέ αλλά πολύ πιο παστέλ, από την οποία προσδοκώ να μου δώσει ένα αποτέλεσμα αρκετά λαμπερό, αλλά χωρίς να είναι σήμερη. Θα πάρω λοιπόν ένα πινελάκι τώρα που βρίσκω μπροστά μου, πάμε λοιπόν να το εφαρμόσουμε. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Δεν έχει σήμερ, αφήνει μία λάμψη υγείας να το πω. Εγώ θα βάλω παντού, γιατί το highlighter είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεπεράσω και να το βάλω σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, οπότε δίνω πόνο. Επιστρέφω στην παλέτα για να χρησιμοποιήσω αυτό το ρουζ, το οποίο είναι το Peach Surprise. Και θα περάσω επιτέλους στα χείλη, θα χρησιμοποιήσω ένα κραγιονάκι το οποίο δεν ξέρω αν πηγαίνει, αλλά νομίζω ότι θα είναι αρκετά κοντινό ώστε να μην χτυπάει τέλος πάντων. Είναι από τα Matte Ink της Maybelline. Τα συγκεκριμένα lipsticks, να ξέρετε ότι έχω πει στο παρελθόν ότι δεν με βολεύουν γιατί έχουν πολύ κολλώδη σύσταση. Έχω παρατηρήσει όμως, επειδή έχω αγοράσει αρκετά τελευταία, επειδή έχει τρομερά ωραίες nude αποχρώσεις, ότι δεν είναι όλα το ίδιο. Δηλαδή ας πούμε το κόκκινο, το νούμερο, δεν θυμάμαι το νούμερο τώρα, αλλά το κόκκινο τους είναι πάρα πολύ κολλώδες, ενώ ένα άλλο που έχω nude είναι καμία σχέση. Όπως και να έχει, δοκιμάζω λοιπόν νέα απόχρωση σήμερα, είναι νούμερο 175 Ring Leader. Και επέλεξα αυτή την απόχρωση με σκοπό να μου κατεβάσει λίγο τον τόνο στα χείλη, να είναι λίγο πιο μουντό, ούτως ώστε να δώσει περισσότερη ένταση στο πιο φλούο νίον αποτέλεσμα που έχω στα μάτια. Τρομερή απόχρωση, τρομερή απόχρωση. Πριν στεγνώσει το κραγιόν, αυτό που κάνω για να κάνω και σωστό overline είναι να περάσω σε ένα μολύβι χιλιών και να αρχίσω να το χτίζω πριν στεγνώσει το κραγιόν, γιατί μετά θα κάνει διαφορά. Έχω από Griggy Makeup το Lip Silky Pencil Waterproof στην απόχρωση 21. Συμπεραίνω ότι η απόχρωση του κραγιόν με την απόχρωση του μολυβιού έχουν κάνει ένα πολύ σωστό πάντρεμα και ενώ έχω κάνει overline νομίζω είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσεις, δεν φαίνεται αυτή η διαφορά που τα χείλη μας πάντα όταν κάνουμε overline το δέρμα είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμα τέλος πάντων στο σημείο που κάνουμε overline και φαίνεται ότι έχεις κάνει overline. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι εννοώ, αλλά νομίζω καταλάβατε. Λοιπόν, έχω σιώσει μαλλιά, έχω βάλει και μια μπλουζίτσα και είμαι έτοιμη. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές αυτά τα προϊόντα. Αυτά που λίγο κάπως θα θεωρώ μέτρια, αλλά θα τα δώσω και αυτά σίγουρα μια δεύτερη ευκαιρία, είναι η μάσκαρα της Essence, η οποία δεν μου έκανε πολύ καλή δουλειά στις γλυφαρίδες. Και αυτό εδώ πέρα το προϊόν από την W7, το οποίο παιδιά. Μπορεί να ήταν δικό μου λάθος που το χρησιμοποίησα κάτω από την περιοχή των ματιών για να τη σετάρω. Και σίγουρα νικητές σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο είναι η παλέτα Vivid της W7, η οποία πραγματικά μου έκανε τρομερά πολύ καλή δουλειά και εύκολη δουλειά, όπως επίσης συνδυαστικά και το primer επικό. Δεν θα σας ζαλίσω άλλο, για οτιδήποτε άλλο σκεφτώ ή δω κάτι να αλλάζει και τα λοιπά θα σας το έχω αναλυτικά στο κουτί περιγραφής, όπως επίσης και φυσικά όλα τα προϊόντα. Θα τα πούμε σύντομα σε νέα βίντεο, μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια, φιλάκια πολύ!